39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον δεν είναι για καρδιακούς, το λιγότερο που έχω να πω. Είναι εύστοχη δεύτερη βολή από το Λιαδέλη. Κάνει το 68-83-15 μέσα σε μια κόλαση. Κάνει βήματα. Κλέβει ο Λιαδέλης. Φεύγει στον εμβριασμό. Πετυχαίνει και το καλάθι ο Λιαδέλης. Την απίστευτο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αυτό είναι το Τρίποντο από τα Αποδυτήρια. Ένα podcast για τη χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών του. Το σημερινό επεισόδιο, ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Για τρεις πόντους και πάλι το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Λιαδέλη που κρατάει τον Άρη μέσα στον κόλπο. Για τρεις από τον Λιαδέλη, εύστοχος ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Το να έχεις καλεσμένο τον Παναγιώτη Λιαδέλη είναι από μόνο του ένα βάρος που ο δημοσιογράφος πρέπει να διαχειριστεί. Ένα βάρος που στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα ο Παναγιώτης το έκανε μακρινή ανάμνηση. Ο Παναγιώτης είναι χυμαρώδης, ειλικρινής και μαζί θυμηθήκαμε τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του. Τους τελικούς που βγήκε μπροστά και τους κέρδισε, τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ από τον Άρη, τον Ολυμπιακό, την πρόταση από το εξωτερικό με τα πολλά λεφτά, μιλάει για όλους και για όλα. E-Daily Podcasts. Καταρχήν, χρωστά στη μητέρα μου 5.000 δραχμές. Δραχμές κιόλας, τόσο παλιά. 1998, μπροστά το τραπεζάκι, κερδίζεται τον τελικό, πετάγομαι και σπάει το βάζο της μάνας μου. Ξέρεις, αυτά τα άθλια, τα γυάλινα που είχαν μέσα κάτι λουλούδια ψεύτικα. Ακόμα μου το χτυπάει. Εντάξει, ήταν μεγάλη χαρά. Η δικιά μου, η δικιά της δεν ήταν. Εντάξει, κοίτα, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα παιδιά, είναι πέδεμα. Για τους γονείς. Έτσι. Κάτι ξέρω κι εγώ. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο πέδεμα. Είναι το πιο καλό πέδεμα. Και τώρα γίνεται χαμός στις εξέδρες. Και δικαίως βεβαίως, διότι ο Άρης είναι αγκαλιά με το κύπελο. Ο τελικός τελειώνει και ο Άρης των χιλίων προβλημάτων. Ο Άρης που δεν έχει διοίκηση, που έχει δύο παίκτες τον εγκατέλειψαν, στέφεται κυπελούχος Ελλάδος. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, ο Παναγιώτης Λιαδέλης. Λοιπόν, ένα νέο παιδί από το Βόλο έρχεται Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον Άρη. Ναι. Πες μου λίγο πώς το έζησες, δώσε λίγο παρασκήνιο. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν το πίστευα. Όλα στην καριέρα μου ήταν πράγματα που δεν τα πίστευα ποτέ στη ζωή μου. Γι' αυτό ποτέ, να μην λέμε ποτέ. Δεν πίστευες στις ικανότητές σου ή δεν πίστευες το πόσο τυχερός ήσουν? Δεν πίστευα όλο αυτό το πράγμα. Μου φαινόταν πάρα πολύ μακρινό, αλλά εν τέλει ήταν τόσο κοντινό για μένα. Ναι. Ναι, μεν πίστευα στον εαυτό μου πάρα πολύ. Ναι, πίστευα στη δουλειά μου. Δεν πίστευα αυτό που ερχότανε. Αυτό που ήρθε όλο στην καριέρα μου. Δηλαδή, να σου το εξηγήσω. Το όνειρό μου ήταν να μπορέσω να παίξω σε μια ομάδα Α1, να καθίσω να είμαι μέσα στο πρωτάθλημα. Χωρίς να είσαι πρωταγωνιστής. Σου αρκούσε να είσαι και στον πάγκο. Ναι, να είμαι, ξέρεις, να συνυπάρχω. Να πατήσεις παρκέ που λένε. Ναι, να πατήσω παρκέ, να είμαι μέσα εκεί. Αυτό δηλαδή ήταν το όνειρό μου, ένα παιδί από την επαρχία όταν ξεκινάει σε μια ομάδα γάμα εθνική στον Ολυμπιακό Βόλου. Αυτό πίστευα, δηλαδή αυτό ήταν το όνειρό μου, να μπορέσω να κάνω μια μεταγραφή σε μια ομάδα Α1 και να μπορέσω να συνυπάρχω. Γιατί μην ξεχνάς τότε, όταν παίζαμε εμείς, ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα. Μακράν. Το ελληνικό πρωτάθλημα τότε ήταν, εκτός από κορυφαίο, είχε και πολλούς ξένους παίχτες μεγάλους. Δηλαδή, πρώτα γέμιζε το ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με το ισπανικό και μετά ήταν όλα τα άλλα, έτσι. Άρα, εμείς εδώ είχαμε όλη την αφρόκρεμα. Θα τα πούμε συνέχεια για το τι παιχταράδες έχεις παίξει συμπαίκτης. Δεν μιλάμε τώρα για συμβόλαια που τα ακούω τώρα και δεν μου περνάει καν από το μυαλό μου, έτσι. Δεν παίζουν αυτά. Ο μπαμπάς ήταν τερματοφύλακας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, ο πατέρας μου ήταν τερματοφύλακας. Ξεκίνησε από τον Ιωλικό Μυτιλίνης. Από τη Μυτιλίνη ξεκίνησε. Έκανε μεταγραφή και αυτός πήγε στον Ολυμπιακό Πειραιός. Κάθισε 3 χρόνια. Έφυγε, πήγε στη Λάρισα. Κάθισε και εκεί άλλα 4 χρόνια. Και αυτή ήταν η καριέρα του. Αν δεν κάνω λάθος, έχεις παίξει και εσύ ποδόσφαιρο. Και εγώ ξεκίνησα ποδόσφαιρο, ναι. Και πρόσεξε και με. Από τύχη πήγα μπάσκετ. Για πες το μου αυτό, πώς μπήκε στη ζωή σου. Εκεί που πάω σε μια προπόνηση του πατέρα μου, γιατί ήταν προπονητής και στον Ολυμπιακό Βόλ, πήγαν και του λέω πατέρα, λέω πάω, λέω δίπλα, λέω βαρέθηκα να βλέπω, πάω να δω λίγο και τι έχει στο κλειστό.
γιατί είναι δίπλα το κλειστό με το γήπεδο ποδοσφαίρου. Πάω δίπλα και βλέπω μια ομάδα να παίζει, να έχει προπόνηση. Ξέρεις, αρχίζω, βλέπω, μου αρέσει. Μία, δύο, τρεις, στην τέταρτη μου λένε δεν θες να κάνεις και εσύ μια προπόνηση. Άντε, λέω να καθίσω κι εγώ να κάνω προπόνηση. Ως τότε δεν είχες ακουμπήσει μπάλα, δεν είχες τίποτα, παίξει καθόλου. Όχι. Μέχρι πρώτη γυμνασίου τίποτα, έπαιζα ποδόσφαιρο. Και ξαφνικά έτσι με κέρδισε το μπάσκετ και συνέχισα το μπάσκετ. Ωραία. Θέλεις να μου πεις γιατί επέλεξες τον Άρη αφού σε διεκδικούσαν και άλλες ομάδες και μεγάλες ομάδες, δηλαδή Παναθηναϊκός, Περιστέρη? Ναι, Παναθηναϊκός, Περιστέρη και Λάρισα. Να σου πω την αλήθεια, ήρθα στον Άρη γιατί ότι μου άρεσε η ομάδα, ήταν η μεγάλη ομάδα, όλοι μεγαλώσαμε με τον Άρη και πίστευα πως στον Άρη θα παίξω, δεν είχα ένα τέτοιο προαίσθημα. Μη μου πεις πως το πίστευες. Το πίστευα. Καλά, μερικές φορές ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε όλα. Δεν χρειάζεται. Ναι, και όντως, αν σου πω τη συγκυρία που δεν θα το πιστεύει κανένας πως είναι, δηλαδή μερικές φορές είναι μερικά πράγματα στη ζωή μας που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Όταν πήγα στον Άρη, ήξερα πως θα ήμουν ο τελευταίος παίχτης, έτσι. Δηλαδή, ήταν ο Ραντούλοβιτς πριν από μένα, ήταν ο Βουρτζούμης, ήταν ο Γάσπαρης, ήταν μεγάλοι παίχτες. Ο Βουρτζούμης τα καλύτερά του στην εθνική ομάδα, ο Ραντούλοβιτς. Θες να σου πω ένα παρασκήνιο? Ναι. Στο podcast θα είναι και ο Βουρτζούμης στη σειρά που κάνουμε και τον παίρνω τηλέφωνο και τον λέω ότι κάνουμε μια εκπομπή για μεγάλους παίχτες που παίχναν στο ελληνικό μπάσκετ και μου λέει εμένα γιατί με πήρες, δεν είμαι μεγάλος παίχτης. Όχι. Είναι τέτοιος τύπος. Όχι. Ο Βουρτζούμης κάποτε ήταν πολύ μεγάλος παίχτης, έπαιξε και εθνική ομάδα, ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης τώρα. Είναι... Και μαζί ταιριάζατε απίστευτα, να ξέρεις. Εγώ δηλαδή νόμιζα ότι ήσασταν μέχρι και, πώς να σου πω, κολλητοί. Όχι, αντιθέτως, είχαμε πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα μεταξύ μας. Α, ναι. Κοίτα να δεις. Πάρα πολύ μεγάλη. Όταν ήρθε στον Άρη, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πολλά καλά γκάρτ σαν και σένα, έτσι, στην ίδια θέση. Εν τέλει, εκείνο τον καιρό δεν μου νόμιζα πως μου έκανε κακό. Εν τέλει, ο Βαγγέλης με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα. Και δεν ήταν μόνο ο Βαγγέλης, ήταν και ο Γάσπαρης, ο Μασλαρινός. Ο Μασλαρινός, ο Γάσπαρης, ο Ραντούλοβιτς. Και εγώ ήμουν ήρθες για αλλαγή. Όχι αλλαγή, ούτε καν αλλαγή. Ήρθα στον Άρη σαν ένας παίχτης που εντάξει καμιά φορά θα έμπαινε στη δωδεκάδα σαν ταλέντο. Άρα η πρώτη χρονιά σου δεν ήταν και ιδανική, αυτό που λένε το καλύτερο ξεκίνημα για έναν επαγγελματία παίχτη? Όχι, δεν μου άφησε να τελειώσω. Α, για πες. Πάμε απάνω στον Μπόρμιο, πάμε προετοιμασία, τίποτα. Ο Παναγιώτης τίποτα, ούτε λεπτό σε φιλικά, τίποτα. Φυσιολογικό ήταν όλο αυτό. Εγώ όμως δεν το έβαλα κάτω, ποτέ δεν το έβαλα κάτω. Και λέω κάποτε θα μου δοθεί η ευκαιρία. Και έκανα πάρα πολύ προπόνηση. Μη στα πολύ λόγο, 10 μέρες πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, παίζουμε τα Αλεξάνδρεια, στο Αλεξάνδριο μέσα, το τουρνουά. Και πώς τυχαίνει, Γιάννη, και αρρωσταίνουν όλοι. Δεν έβαλες το χέρι σου εσύ, έτσι? Όχι, τι να βάλω εγώ, γιατί αρρωστήσαν οι άλλοι. Εγώ τι να βάλω? Ξέρω εγώ, καμιά γαστρεντερίτη να έριξε τίποτα στο φαγητό τους. Έχω πάθει πλάκα και έρχεται ο Τζούροβιτς και μου λέει, Παναγιώτη, δεν γίνεται, θα παίξεις βασικός. Εγώ να έχω αλλάξει 10 χρώματα. Λέω, αυτή είναι η ευκαιρία μου. Ή θα την πάρω τώρα ή τελείωσα. Και μπαίνω μέσα στα Αλεξάνδρεια, μπαίνω μέσα, Γιάννη, από τη στιγμή που με ξεκίνησε ο Βλάντο, όλη τη χρονιά δεν με έβγαλε από την πεντάδα. Το πρώτο παιχνίδι με ποιον ήταν, το θυμάσαι, εκείνο το φιλικό? Το πρώτο φιλικό δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε και τα μιλάμε από το άγχος μου. Από το άγχος μου δεν έβλεπα καν την μπασκέτα. Με τι τελείωσες, με πόσους πόντους? Δεν θυμάμαι. Τι ήταν το χειρότερό μου. Ήμασταν τιμωρημένοι και παίξαμε στο Ιβανόφιο με Παναθηναϊκό. Και να μαρκάρω τον Γκάλι. Αλλάζω επάγγελμα καλύτερα. Ας ξαναγινώσουν να ποδοσφαιριστείς.
Ναι. Λες εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, πήρα το δρόμο μου ευτυχώς, μεγάλωσα, με βοήθησε πάρα πολύ, όλα αυτά. Και όπως σου είπα, δεν περίμενα καν να παίξω και στον Άρη, έτσι δεν περίμενα να μου έρθουν και προτάσεις από πολύ μεγάλες ομάδες από την Ευρώπη. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ να κάνω και καριέρα στην Ευρώπη. Μην μου βιάζεσαι, θα φτάσουμε. Κεφάλαιο-κεφάλαιο θα το πάμε. Θυμάσαι την πρώτη χρονιά κανένα παιχνίδι που είπες «Δεν είμαι και τόσο καλός όσο λένε»? Όχι, ποτέ. Όχι, πίστευες δηλαδή στον εαυτό σου, ε? Πίστευα, να σου πω κάτι, πίστευα σε μερικά πράγματα που μου το έχει διδάξει η ζωή. Πίστευα στην πολλή δουλειά, στην πειθαρχία και πάντα να είσαι ταπεινός. Εγώ σαν φίλαθλος, θα σου το πω, που παρακολουθούσα όλα τα παιχνίδια του Άρη, δεν έβγαζες και πολύ την εικόνα του ταπεινού. Δηλαδή, νομίζαμε όλοι ότι είσαι ο Τσαμπουκάς, ότι μπαίνεις μέσα από διδυλιακή. Άλλο, πρόσεξε, άλλο Τσαμπουκάς, άλλο που δεν καταλαβαίνω τίποτα και μπαίνω και τα δίνω όλα, και άλλο να είσαι ταπεινός στη ζωή και να σέβεσαι τους πάντες και να μην ψηλώνεις. Δηλαδή μέσα από διτήρια ήταν όλα καλά. Τέλεια ήταν. Τέλεια, έτσι. Πολύ ωραία. Ναι. Απίστευτα, 67-85, δεν μπορώ να σου πω τι συμβαίνει. Τελειώνει το παιχνίδι. 18 πόντους διαφορά. 70-88, ο Άρης κατέκτησε το κύπελο κόρας μέσα στην Προύσα. Να σε πάω στο 1997. Είναι η χρονιά που σημάδεψε τα αθλητικά σου χρόνια. Γιατί το λες αυτό? Γιατί πήρατε ένα κύπελο. Κάνατε κάτι νίκες μέσα σε Τουρκία. Σηκώσατε ένα κύπελο κόρατ. Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Σημάδεψε, ναι, ήταν και το πρώτο κύπελό μου. Ήταν εντάξει. Πάρα πολύ καλό, πολύ δυνατό. Δηλαδή δεν το θυμάσαι στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας? Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Ευτυχώς, μία από τις μεγαλύτερες μου στιγμές, ναι. Αλλά από τη μεγαλύτερη μου στιγμή να σου πω όχι. Όχι, ε. Όχι. Θα μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη? Θα σου πω μετά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, καλύτερος προπονητής που σε έχει κοουτσάρει? Πολύ ήταν καλύτερη. Πολύ, πάρα πολύ καλός προπονητής για μένα είναι ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Η αδυναμία μου. Ναι, ναι. Πιστεύεις και εσύ ότι είναι ο πιο υποτιμημένος προπονητής στην Ελλάδα? Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο ικανός και καμιά ομάδα δεν του έδωσε αυτά που έπρεπε? Όχι, δεν ήθελε να το δώσει ο Εντέλη. Δεν ήθελε ο ίδιος? Ναι, άμα δεν θυμάσαι, όταν του κάνανε πρόταση να φύγει να πάει στον Ολυμπιακό, δεν τη δέχθηκε και έμεινε στον ΠΑΟΚ και ήθελε να μείνει εκεί. Ήταν αυτό. Ξέρεις τι, δεν λέω να πάει σε άλλη ομάδα. Δεν του δώσαν ποτέ τους παίχτες που θα μπορούσε να μα κουτσάρει, δεν μπορώ, δηλαδή. Να σου πω λίγο κάτι. Πρόσεξε. Να λέμε, να μην κρυβόμαστε. Το μπάσκετ, ο αθλητισμός είναι επιχείρηση. Όταν δεν υπάρχει budget, τι παίχτες να τους δώσουν? Ναι, ήταν και η μετάβαση, δηλαδή που τα λεφτά φύγανε από τη Θεσσαλονίκη και πήγαν. Ναι, μα σου λέω πολύ απλό. Όταν ένα budget Άρη ΠΑΟΚ, εγώ σου λέω, ήταν ποτέ πάνω από 3 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο budget που είχαμε, ο ΠΑΟΚ ήταν επί Πατατούδη την πρώτη χρονιά που έγινε το τέτοιο που έκανε το μεγάλο μπαμ. Τότε ήταν που πήγες και εσύ, την πρώτη ομάδα. Χρονιά. Ναι, που ήμουν και εγώ. Ναι. Εκείνη ήταν το μεγαλύτερο μπάτζετ. Που ήταν ο Κορονιός, ο Σιγάλας, ο Γιαννούλης, ο Μπλερ, εγώ, ο Νταϊνέγκο, ο Βάις, υπερομάδα. Αλλά πέρα από αυτό, υπήρχε η ομάδα που υπήρχε πάνω από 3 εκατομμύρια. 4. Δηλαδή άλλαξε πολύ δηλαδή τα χρήματα που είχαν τότε οι ομάδες μας. Ναι, όταν έχεις μια ομάδα με 4 εκατομμύρια και ξεκινάει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με 15-20 εκατομμύρια, τι να πεις μετά? Όταν βγαίνεις στην Ευρώπη και έχουμε 20 εκατομμύρια και 30. Να σου πω κάτι, τα χρήματα ήταν ποτέ για σένα, δηλαδή ένιωσες ποτέ ότι μπορείς να κυνηγήσεις το πολύ μεγάλο συμβόλαιο? Είχα μεγάλα συμβόλαια. Είχες όταν έφυγες στο εξωτερικό, έτσι? Είχα όταν έφυγα στο εξωτερικό. Είχα καλά, πολύ καλά συμβόλαια. Στην Ελλάδα ένιωσες αδικημένος? Αδικημένος. Κοίτα, να σου πω κάτι. Επειδή ήμουν πάρα πολύ συνειδητοποιημένο παιδί, δεν ένιωσα αδικημένος. Και να σου εξηγήσω γιατί. Διότι ο Άρης μου έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθώ σαν παίχτης, όπως και εγώ το εκμεταλλεύτηκα αυτό. Από εκεί και πέρα. Τότε εμείς οι γενιές μας ήμασταν οι αδικημένοι
που κάναμε συμβόλαια 2+5, δηλαδή όταν ήσουν στα 18 χρονών έπρεπε να κάνεις υποχρεωτικό συμβόλαιο 2+5, δηλαδή τελείωνε στα 25 σου. Τόσο έκατσες και στον Άρη, αν θυμάμαι, έτσι, 7 χρόνια. Ναι, ναι, τόσο, ναι. Τόσο έκατσα στον Άρη. Α, έφυγε σαν ελεύθερος από τον Άρη, δηλαδή δεν βγάλανε λεφτά από σένα. Όχι, όχι, έφυγα σαν ελεύθερος. Ναι, τελείωσα. Τότε ήταν και η μετάβαση, όταν τελείωσε ο Κοντομινάς από τον Άρη και μπήκε ο Άρης σε μια εκαθάριση, έφυγε και ανέλευε ο Super 3 και δεν μπορούσε να με κρατήσει. Δηλαδή, είχα... Δεν σου κάναν πρόταση, ε. Μα δεν μπορούσε. Ήρθε ο Δαμιανίδης και μου είπε: Πάνω, δεν μπορώ να σε πληρώσω το κασέ σου. Δεν γίνεται. Ωραία, ας γυρίσουμε στους προπονητές τώρα. Μην μιλάμε για εκείνες εποχές, ήταν δύσκολες. Ναι, ναι, ναι. Ποιος προπονητής δεν εκμεταλλεύτηκε το 100% των δυνατοτήτων σου? Εντάξει, δεν θέλω να λέω εγώ τέτοια πράγματα. Γιατί θες να σου πω, είναι άδικο. Διότι ο κάθε προπονητής έχει και μια εικόνα για έναν παίχτη. Υπήρχε όμως κάποιος που δεν σε κατάλαβε ή που δεν σε πίστεψε? Κοίτα. Να πω εγώ τώρα κάποιο, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, έγιναν αυτά. Okay. Κάποιος σε πιστεύει, κάποιος δεν σε πιστεύει. Εντάξει, έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω. Άρα είσαι καλό παιδί, δεν εκθέτεις τον προπονητή που το έκανε αυτό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω κάποιος το έκανε. Ναι, πες μου τουλάχιστον ποιος σε απογείωσε. Ναι, δεν είναι ωραίο. Ξέρεις τι, έγιναν τώρα. Να βγάλω εγώ να πω, δεν χρειάζεται. Αυτά που έγιναν, ο κάθε ένας κάνει αυτό που είναι να κάνει. Γράφει, βάζει ένα μικρό, πολύ μικρό λιθαράκι στην ιστορία, παίρνει αυτό που είναι να πάρει και προχωράει. Αυτό. Ωραία. Ο προπονητής που σε απογείωσε, που σε έκανε να παίξει το καλύτερο σου μπάσκετ, που πήγαινε στην προπόνηση με όρεξη. Πολλοί ήταν. Δηλαδή, δόξα τον Κύριο, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είχα πολλούς προπονητές που με πίστευαν και... Έπαιξα καλό μπάσκετ, δηλαδή να ξεκινήσω ο Βλάντο Τζούροβιτς, από τις εθνικές ομάδες, ο Τζούροβιτς, ο Μακρόβιτς, μετά ο Λευτέρης ο Σούμποντης, απάνω στην Ισπανία ο Πάκο, στη Ρωσία που πήγα ο... Που το λένε τώρα, δεν το θυμάμαι κιόλας. Εντάξει, είχα πολλούς ο Ζή Σέρφ, δηλαδή ήμουν τυχερός. Ήμουν με ανθρώπους που πάντα με πιστεύανε. Εσύ που είσαι παίχτης και έχεις ζήσει τόσα, ισχύει ότι ο προπονητής μπορεί να κάνει μια δωδεκάδα άριστων παικτών να μην μπορεί να παίξει? Εννοείται. Εννοείται, έτσι. Γι' αυτό λέμε και ομάδα. Δεν είναι ατομικό. Το άθλημα είναι ομάδα. Ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον και όλοι μαζί να δένουνε. Ξέρεις τι, στο μυαλό μου και σε πολύ κόσμο που το ρώτησα, είχαμε την αίσθηση ότι είσαι πολύ ανυπότακτο πνεύμα, δηλαδή ότι δεν ακολουθούσες κατά γράμμα τις εντολές. Όχι. Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Έχεις τσακωθεί ποτέ με προπονητή? Όχι. Όχι, με συμπαίκτη? Όχι, όχι. Γιατί να σου πω κάτι, πρέπει να ξέρεις τους κανόνες. Και οι κανόνες είναι ως εξής. Αυτός είναι προπονητής. Άλλες φορές άλλες σε πιστεύει λίγο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι το καλοκαίρι ή να συνεχίσεις ή να φύγεις. Εφόσον μπεις μέσα στη σεζόν, τελείωσε. Πρέπει να ακολουθείς αυτό. Και για καλό δικό σου και για καλό της ομάδας. Κάποιος συμπαίκτης που δεν σου κόλλαγε από την αρχή? Εντάξει, υπήρχαν και αυτοί που μάλλους κολλάς, μάλλους δεν κολλάς, αλλά ξέρεις τι γίνεται, πως πρέπει να συμβιβάζει, δηλαδή φτάνεις σε ένα σημείο και λες εγώ για το δικό μου καλό, για τη δική μου καλή καριέρα πρέπει να συμβιβαστώ, και για το καλό της ομάδας πρέπει να συμβιβαστώ και να προχωρήσω. Έπεσες μέσα όμως από την πρώτη σου διέστηση που είχες? Για ποιο πράγμα? Για τον κακό συμπαίκτη, ότι αυτός, με αυτόν δεν θα πάει καλά η χρονιά. Άλλες φορές έπεφτα. Εντάξει, έπεφτα. Αλλά και πάλι ξέρεις τι, δεν το κρατούσα, δεν το ήθελα να το κρατήσω, διότι η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και το μόνο που κάνεις είναι κακό στον εαυτό σου. Ωραία. Η πιο καυτή έδρα που έχεις παίξει ποτέ αντίπαλος? Πιο καυτή έδρα που έχω παίξει ποτέ αντίπαλος? Αυτή η έδρα που φοβήθηκα μια φορά, πραγματικά λέω, εδώ θα πεθάνω, εδώ δεν θα φύγουμε. Ήταν στο Ιβανόφιο. Δυνατή έδρα.
Όχι, εκεί έγινε. Λέω εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας, τελείωσε, εδώ τελειώσαμε. Τι είχε γίνει? Ήτανε πως δεν επιτρεπόταν η μετακίνηση φιλάθλων και ο Άρης, η φιλάθλη του Άρη, παίζαμε Άρης Ηρακλής και η φιλάθλη του Άρη Super 3 πήγε και πήρε εισιτήρια από τα εκδοτήρια και είχε μαζέψει γύρω στο ένα πέταλο και μπήκαν μέσα χωρίς διακριτικά για να μην τους καταλάβουν και μόλις ξεκίνησε το τζάμπορ βγάλαν τα διακριτικά τις κίτρινες φανέλες και μέσα δεν υπήρχε ούτε ένας, δηλαδή δεν υπήρχαν ΜΑΤ, δεν υπήρχαν τίποτα, απλά αστυνομικοί, λίγη δύναμη. Μιλάμε, δεν μπορείς να φανταστείς, γεμάτο το γήπεδο, γεμάτο, έτσι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Το παιχνίδι έγινε κανονικά. Ναι, σύραξη κανονικά, ασταμάτητη. Κερδίσατε εκείνο το μάτς? Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, τι έγινε. Δεν ξέρω πώς έγινε, πώς τελείωσε εκείνο το, πώς τελείωσαν όλα αυτά. Μπαίνανε μέσα στο γήπεδο. Ο όχλος τώρα να βλέπεις όχλο να πηγαίνει πέρα εδώ, ασταμάτητο. Δεν μου λες, το παλέ, το γήπεδο του Άρη, για που δεν το ξέρει ο κόσμος, έχει όντως αυτή την ενέργεια που όλοι εκθιάζουν? Έχει. Είναι ένα γήπεδο που είναι όσο, δηλαδή και μεγάλο και πολύ ζεστό και είναι φοβερό. Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά όμως, θα μου το απαντήσεις αυτό, καλύτερος Έλληνας παίχτης που έχεις παίξει μαζί του? Τώρα αυτό πραγματικά νομίζω πως από την Ελλάδα έχουν περάσει μεγάλα ιερά τέρατα. Εσύ να ήσουν συμπαίκτης, μετά θα μου πεις γενικά. Έχω παίξει με πολύ καλούς συμπαίκτες, δηλαδή να σου πω την αλήθεια, υπήρχαν πραγματικά ιερά τέρατα. Δηλαδή δεν συγκρινότανε, δηλαδή όχι μόνο σαν αξία από μπασκετμπολίστα, αλλά και σαν φιλοσοφία, σαν νοοτροπία, σαν όλο αυτό. Δηλαδή πέρα του Νίκου Γκάλη. Δώσε μου, 2-3 ονόματα δώσε μου. Εντάξει, πέρα του Νίκου Γκάλη, έτσι, το αφήνουμε. Ένα κεφάλαιο είναι μόνος του, έγραψε. Ξέρεις, τον Νίκο Γκάλη δεν τον βάζεις καν μέσα. Ναι, έγραψε, έγραψε μια ιστορία μόνος του, εντάξει, άστο. Νομίζω για τα άλλα τρία τα παιδιά, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη παίχτης για μένα, είναι τόσο τέρατα που δεν μπορείς να πεις. Δηλαδή τι να πεις για τον Σπανούλη κάτι, τι να πεις για τον Παπαλουκά κάτι, τι να πεις κάτι για τον Διαμαντίδη. Δεν μου λες εκείνη τη δικιά σου την περίοδο όμως. Είχαμε και τότε μεγάλους παίχτες. Ναι. Έναν από τότε θέλω να μου ξεχωρίσεις. Μα και αυτό τότε παίζανε. Ναι, αλλά ήταν μικρή σε ηλικία. Ναι, ήταν μικρή. Ακόμα δεν είχε φανεί το άστρο τους. Όχι, τότε ήταν ο Σιγάλας. Τότε ήταν ο Φραγκίσκος. Εντάξει. Ήτανε, δηλαδή, εντάξει. Μου είπες γενικώς για παίχτες, έτσι. Πρώτα συμπαίκτη και μετά τον καλύτερο παίχτη που έχεις δει. Έστω και σαν αντίπαλο. Πολλούς είχα. Κοίτα, σαν συμπαίκτη είχα και φανταστικό. Ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Είναι ο Ζάρκο Πάσπαλ. Έτσι. Ο Πάσπαλ. Εντάξει. Εντάξει. Ο άνθρωπος ήταν αλλού. Πιστεύεις και εσύ ότι αν ο Πάσπαλ πήγαινε με τους κανόνες, θα έκανε μεγάλη καριέρα? Μεγαλύτερη δηλαδή από ό,τι έκανε. Τι μεγαλύτερη να κάνει ο Ζάρκο? Αφού πήγε και στο NBA, θα μπορούσε άνετα να παίξει ο Ζάρκο. Εντάξει, πήγε NBA, έπαιξε, γύρισε, πήγε Ολυμπιακό. Ήταν τεράστιο καταρχήν ο Ζάρκο. Επειδή δεν το ξέρουν, δεν το θυμούνται και δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ, ήταν αρχηγός της Ενωμένης. Εγώ, επειδή το ζούσα, πήγαμε στη Γιουγκοσλαβία και τι κάνανε για τον Ζάρκο. Όταν ήταν αρχηγός της Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Όταν έπαιζαν μαζί Ντίβατς, Ράτζα, Κούκοτς, ο Playmaker που πέθανε, δεν το θυμάμαι τώρα. Μιλάμε για ιερέο τέρας. Ο Πέτροβιτς. Πέτροβιτς. Ναι. Και ήταν αρχηγός. Τι άλλο παραπάνω να κάνει το παιδί. Και εσύ ήσουν συμπαίκτης με τον Ζάρκο, ε. Ναι. Λες τη δώρα σου κάνει ο Θεός. Έναν άνθρωπο δεν το μέτρας πάντα, να σου πω, από την μπασκετική του αξία. Με το μετράς και από όλη τη φιλοσοφία του. Πόσο τι άνθρωπος είναι, πόσο θέλει να βοηθήσει, όλα αυτά. Δηλαδή, πόσο σου μεταδίδει όλο αυτό. Τι να τον κάνω, εντάξει, οκ, τι να τον κάνω εγώ αν είναι ένας
παιχταράς, αλλά είναι... μπαίνει στα αποδυτήρια μέσα και τα κάνει όλα σκατά. Ναι, για την ομάδα είναι πολύ βασικό αυτό που λες, εννοείται. Και για τα νέα παιδιά που έχουν στην ομάδα. Με τον Ζάρκο, χαιρόσουν, δηλαδή, χαιρόσουν να ήσουν δίπλα τους. Μετά δηλαδή τόσο μπάσκετ που δεν... ήταν απίστευτος. Καλύτερος ξένος που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα? Εντάξει, πολλοί έχουν έρθει τώρα. Αυτό που λένε όλοι που ήταν ο Ντομίνικ Ουίλκινς, δηλαδή σαν αξία. Εγώ διαφωνώ, να ξέρεις. Άλλον έχω στο μυαλό μου, αλλά πες μου άλλους δύο. Ποιον έχεις? Εγώ έχω σίγουρα τον Πέτζα, στο Γιάκοβιτς. Εντάξει, ο Πέτζα, πρόσεξε. Όχι, κάνεις λάθος. Γιατί ο Πέτζα, όταν ο Πέτζα έφυγε εδώ, από εδώ πάρα πάρα πολύ μικρός, έτσι. Ό,τι έκανε, το έκανε στο NBA. Δεν έπαιξε ποτέ στα φόρτε του εδώ. Ναι, που πέρασε, είπα. Δεν είπα ότι έδειξε όλη του την αξία εδώ. Α, που πέρασε. Κοίτα, σαν αξία, αφού είναι έτσι, πάλι ο Ντομινίκ Ουίλκινς είναι μεγαλύτερο. Ναι, εντάξει, έκανε και καλά παιχνίδια, εντάξει, όπου το χρειαζόταν ο Ντομινίκ. Ναι, αλλά και ο Πέτσα είναι αστέρι με διαστημικό. Εντάξει, είναι αξίες αυτές που δεν πρέπει καν. Για μένα, ναι. Να τη συγκρίνει, ε. Να συγκρίνει. Ναι. Είναι μεγάλη. Εντάξει, είναι τεράστια. Ωραία. Θα σου βάλω άλλη ερώτηση. Φτιάχνει την ιδανική πεντάδα, είσαι εσύ προπονητή, εσύ παίζει θέση 2, βάλει μου άλλου 4 συμπαίκτε. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Γιατί? Όχι, όχι, ποτέ δεν θα το κάνω. Σου λέω, είναι παίκτε που για μένα, ναι, δεν μπορώ να το κάνω. Είναι τεράστια. Λοιπόν, ή είσαι τόσο πολύ καλό παιδί, ή δεν θε να χαλάσει τη σχέση με του συμπαίκτε σου. Παλιούς. Μα δεν έχω, όχι, δεν έχω, άκουσε με, δεν έχω με κανένα σχέση. Το μόνο που έχω σχέση πραγματικά είναι με τον Γιαννούλη, μιλάω, και με τον Άγγελο τον Κορονιό. Δεν κράτησες επαφές με κανέναν δηλαδή? Όχι, όχι, δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν. Και με τον Τζαρσαρί, ψέματα, και με τον Τζαρσαρί. Από εκεί και με τον Νίκο τον Μπουντούρη που είμαστε από την ίδια πόλη. Με αυτούς τους 4-5 ανθρώπους έχω σχέσεις. Δεν είναι απλά, ξέρεις τι σέβομαι, τα παιδιά έχουν τεράστια, δηλαδή, τεράστια ιστορία. Καλά, ναι. Και ο Γιαννούλης... Είναι τεράστια, δηλαδή, συγγνώμη, ο Κακιούζης, έτσι, δεν έχει τεράστια με την Εθνική που κέρδιζε την Αμερική και βγήκαν δεύτεροι στον Παγκόσμιο, ή ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος, ή όλα αυτά τα παιδιά, είναι τεράστιοι παίχτες. Παιχταράς. Ή ο Σοφοκλής δεν ήταν παιχταράς, δηλαδή... Τι να πω, ή ο Ζήσης δεν ήταν παιχταρά. Για να καταλάβεις, ο Ζήσης δεν ήταν αυτός που έλεγες ο πρώτος της γραμμής. Δεν σου έρχονταν στο μυαλό ο καλύτερος. Όχι, αλλά ήταν απίστευτος παίχτης. Βλέπεις, εδώ λέγαμε, βλέπεις αυτή η εθνική, η φετινή. Ο ένας έπαιζε Μπαρσελόνα, ο άλλος Αμερική, ο άλλος της Παναγίας στα μάτια, Ολυμπιακό, τα παιδιά, το ένα. Και όταν ήρθαν μαζί. Εντάξει. Ναι, ναι. Ντικούδης, μην ξεχνάμε τον Ντικούδη. Ντικούδης! Ο Δήμος, δηλαδή παίχτες απίστευτοι. Το LeBron James ακόμα το θυμάται τον Ντικούδη. Δηλαδή, τον κυνηγάει από πίσω. Βλέπεις πως, τι να πεις, άντε πες μου, τι να πεις. Θέλω να μου πεις το καλύτερο παιχνίδι που έχεις κάνει ποτέ, αλλά και το χειρότερο. Κοίτα, το καλύτερο παιχνίδι έχω κάνει, και αυτό που είναι μέχρι τώρα, είναι με τον Ολυμπιακό. Οι 33 πόντι που έβαλες. Ναι, 33 πόντι μέσα στη Βαλένθια κερδίσαμε. Με 100% στα πάντα και μηδέν λάθος. Ναι, ναι, ήσουν απίστευτος. Εκεί ήταν, ναι. Και το χειρότερο? Το χειρότερο το έχω κάνει πάλι με τον... Νομίζω στα 11 και 0 στα... Πολύ κακός. Το ήξερες από πριν ότι θα είσαι κακός? Δηλαδή το νιώθει ένας παίχτης ότι δεν είναι η μέρα του? Ναι, καμιά φορά, ναι. Το νιώθεις, και δεν αλλάζει μες την πορεία. Το νιώθω. Προσπαθείς να το αλλάξεις, αλλά εντάξει, ναι. Λοιπόν, σε πάω στο εξωτερικό. Ναι. Τότε, για να καταλάβει ο κόσμος τι έκανες, τότε οι μεταγραφές των Ελλήνων στο εξωτερικό δεν ήταν τόσο μεγάλες και αν ήταν αυτοί που βγήκαν έξω δεν πήρανε πάρα πολλά λεφτά. Έρχεσαι εσύ και σε καλούνε από, πες την ομάδα. Ξέρετε, και πήγα πάνω στη Ρωσία πρώτα. Ήταν μια ομάδα σαν να λέμε τώρα εδώ να πάμε στην Ξάνθη, που αυτή η ομάδα, ναι, εκεί είχε καλέσει, ήταν όλοι, ήταν μαζεμένοι, ήταν ένας μεγιστάνας και είχε μαζέψει όλη την εθνική Ρωσία. Αβλεύ, Νταϊνέγκο,
Καράσεφ, Μιχαήλ Μπλερ, όλοι, δηλαδή όλη η εθνική Ρωσία ήταν εκεί απάνω. Και πάω, και μάλιστα το 2001 που ανεβαίνω πρώτος απάνω στην Ρωσία, λυκεινάω και ολοκληρώνω στο μάνατζερ, πού να πάω κύριε, είσαι τρελός. Μου λέει πάνω θα πας και θα ξεχάσεις τα πάντα. Και όντως, το έκανες για τα λεφτά ή ήθελες να αλλάξεις παραστάσεις? Και τα δύο. Και για τα λεφτά και ήθελα σε να... Σε βοήθησε δηλαδή, ε? Ναι, με βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Και ανεβαίνω πάνω, Γιάννη, και κάνουμε. Παίρνουμε πρωτάθλημα Ρωσίας. Κύπελλο Ρωσίας. Βγαίνουμε τέταρτη στην Ευρωλίγκα. Βγαίνω δεύτερη καλύτερη πεντάδα στην Ευρωλίγκα. Δεύτερο σκόρερ στην Ευρωλίγκα και τρίτο στο ρώσικο πρωτάθλημα. Και τα λεφτά φαντάζομαι ήταν υπερβολικά, ε? Τα λεφτά ήταν πάρα πάρα πολύ καλά και τα πρίμια ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχω την αίσθηση ότι στους αθλητές τα πολύ μεγάλα συμβόλαια δεν τους κάνουν και πολύ καλό. Δηλαδή είναι σαν να βάζεις την καριέρα σου σε μια καθοδική πορεία. Είναι λάθος αυτό που σκέφτομαι? Όχι. Λάθος είναι. Λάθος, ε? Όχι, λάθος είναι. Πολύ μεγάλο λάθος. Όχι, γιατί τα καλά χρόνια ενός αθλητή είναι άντε από τα 24 του μέχρι τα 31. Δηλαδή αυτά τα 6-7 χρόνια είναι καλά. Ναι, απλά δεν έχεις την αίσθηση ότι όταν πιάνεις το πολύ μεγάλο συμβόλαιο δεν έχεις τι να κυνηγήσεις μετά? Όχι, το μόνο που έχεις να κυνηγήσεις είναι μόνο να... Κοίτα, αυτό λέμε για να είσαι μεγάλος παίχτης. Ο μεγάλος παίχτης έχει θέλει να είναι πάντα πρώτος. Θέλει να έχει πάντα τη διάρκεια. Εκεί παίζεις μόνο με αυτό, τίποτα άλλο. Ουσιαστικά είναι πρόκληση ο ίδιος ο εαυτός. Ναι. Μετά παίζεις με αυτό. Λοιπόν, να πάμε εθνική. Να πάμε εθνική. Λοιπόν, αν και τα στατιστικά σου με την εθνική δεν είναι κακά, ο περισσότερος κόσμος έχει την αίσθηση ότι δεν κατάφερες ποτέ να γίνεις ο ηγέτης της. Δεν κατάφερα πραγματικά, όχι να γίνω ηγέτης της, λάθος. Δεν κατάφερα ποτέ να καθιερωθώ στην εθνική. Τι έφταξε? Έφταξε πως... μέχρι τα 20 μου χρόνια ήμουνα ο ηγέτης σε κάθε εθνική που ήμουνα, δηλαδή παιδών, εφήβων, ελπίδων, νέων. Στην αντρών δεν καμιά φορά ξέρεις τι. Είναι να είσαι, δεν ήμουν τυχερός, ήμουν άτυχος. Εκεί που πήγα να παίξω έπεθα τους μεγάλους τραυματισμούς μου στα πόδια μου με τους χιαστούς. Έτσι αλλιώς τον έναν το χιαστό μου τον έπαθα στην Εθνική πριν να φύγουμε για Ευρωλίγκα, για τη Σουηδία πάνω από τον Ευρωπαϊκό. Ναι, ναι, το θυμάμαι και τη φωτογραφία. Ναι, στην Ιταλία. Δηλαδή ο πρώτος μου ήταν μετά, αφού έφερε η κουβέντα να σου το πω, ένας προπονητής που δεν τα πήγαινα καλά. Έτσι ήταν, δηλαδή ξέρετε, ήταν ο Γιαννάκης. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έτσι για τον κόσμο, ναι. Ναι. Δεν τέριαζες στο πλάνο του? Εντάξει, ο άνθρωπος δεν τέριαζε. Εντάξει, είχε μία άλλη φιλοσοφία. Εγώ δεν τέριαζα στη φιλοσοφία του. Αυτά όλο, δεν έγινε κάτι. Σου λείπει όμως μια επιτυχία με την εθνική? Εντάξει, σε κάθε αθλητή μια επιτυχία με την εθνική εννοείται του λείπει. Δηλαδή, αν σου έλεγε, ερχόταν τώρα ένας από κάπου ψηλά και σου έλεγε, σου παίρνω πίσω το κόρατς και το κύπελο με τον Άρη και παίρνεις ένα χάλκινο μετάλλιο. Όχι, δεν το δίνω αυτό. Εντάξει, αυτό μη μου το κάνεις αυτό, δεν μπορώ. Δεν μπορείς, ε. Κάτι πρέπει να ρωτήσω κι εγώ, ρε Παναγιώτη. Ναι, αλλά δεν μην τα βάζεις τόσο δύσκολα, είπαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν του Παναγιώτη Λιαδέλη ως καλαθοσφαιριστής. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σε έκανε τόσο σπουδαίο παίχτη? Η δουλειά. Και τεχνικά. Η δουλειά. Η προπόνηση. Η δουλειά, η προπόνηση και η πειθαρχία. Ωραία. Στο τεχνικό κομμάτι όμως, τι ήταν αυτό που σε έκανε να διαφέρει? Το θράσος μου. Δεν φοβόσουν κανένα αντίπαλο, ε? Όχι, δεν φοβόμουν κανένα αντίπαλο. Εγώ νομίζω, σαν, πάλι σου λέω σαν θεατής, ότι ήταν το πρώτο σου βήμα. Δηλαδή, όποιος έχανε στο πρώτο βήμα. Εντάξει. Αυτό ήταν το τεχνικό, αλλά από πού ξεκινάνε όλα, η φιλοσοφία ήταν αυτό. Τώρα, το άλλο μπορώ να σου απαντήσω πολλά, όχι ένα, αλλά αυτό ήταν το πιο βασικό. Πες μου τα πολλά, ποιο είναι? Ήτανε το πρώτο μου βήμα, ήταν το άλμα, ήτανε η αντίληψη, ήτανε το μπάσιμο, όλα, όλα. Το σούτ από μεσαία... Απόσταση, έτσι,
Και στο τρίποντο μια χαρά ήταν τα ποσοστά σου, βέβαια. Ναι, μια χαρά, αλλά σου λέω ποιο ήταν το πολύ βασικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Η άμυνα σου άρεσε όταν έπαιζες μπάσκετ? Ναι. Έτσι ξεκίνησα και καθιερώθηκα με την άμυνα. Σιγά σιγά ήρθε και η επίθεση. Ο κόσμος έχει στο μυαλό του ως μεγάλο σκόρερ. Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό δεν αλλάζει, γιατί έτσι είναι και τα στατιστικά και όλα. Α, αυτό είναι. Δηλαδή και τώρα έχω μείνει τέταρτο σκόρερ στην Α1. Και δύσκολα θα σε περάσει κάποιος, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Εντάξει. Σκέψου, ήμουν τέταρτο σκόρερ και έλειπα και 6 χρόνια από την Ελλάδα. Όντως, ναι. Γίνεται μεγάλη κουβέντα αν οι αθλητές της δικιάς σας γενιάς αλλά και της προηγούμενης από σένα, δηλαδή βλέπε Νίκος Γκάλης και Γιαννάκης, θα ήταν τόσο καλοί αν έπαιζαν σήμερα. Δεν ξέρω να σου πω. Τι να σου πω. Είναι πολύ διαφορετικό το μπάσκετ σήμερα. Μπορώ. Κοίτα, θεωρητικά αν παίζαμε σήμερα. Εντάξει, νομίζω. Τι να πω. Δεν θέλω να. Τι να σου λέω. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί όλοι συζητάνε, ας πούμε, αν ο Μάικλ Τζόρνταν έπαιζε τώρα, πόσους πόντους θα έβαζε. Καταρχήν, το Μάικλ Τζόρνταν δεν το βάζει. Μην μιλάμε για το. Κοίτα, μην μιλάμε για τον Τζόρνταν, γιατί ο Τζόρνταν ήταν ένας. Δεν βγαίνεται. Όλοι πάνω σε αυτόν εκτιστήκαν. Ναι, απλά πολλοί λένε ότι σήμερα δεν θα ήταν τόσο σπουδαίος παίχτης. Εγώ διαφωνώ. Όχι, θα ήταν ακόμη πιο μεγάλος. Θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος, λες. Για μένα, έτσι. Ναι, για μένα θα ήταν ακόμη πιο μεγάλος. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, βλέπεις NBA, σου αρέσει? Όχι, δεν βλέπω πολύ, αλλά εντάξει. Έχεις κάποιο παίχτη που ξεχωρίζεις από το NBA? Εντάξει. Για μένα ο Γιάννης. Ο δικός μας ο Γιάννης. Ναι, φαινόμενο. Έχει δείξει ο Γιάννης αυτό που μπορεί να φτάσει? Δηλαδή, έχουμε δει το 100%. Τι να φτάσει παραπάνω ο άνθρωπος? Τα έχει φτάσει όλα. Εγώ νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Μακάρι! Αλλά και αυτά που έχουμε δει είναι απίστευτα. Ωραία. Αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω, τι δεν θα έκανες από όσα έζησες? Δηλαδή, υπήρχε κάποια στιγμή της καριέρας σου που θα έπαιρνες διαφορετική απόφαση? Ναι. Το μόνο που θα το έκανα, ναι. Ποιο? Νομίζω δεν θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ. Εννοείς ότι άμα έφευγες για κάπου αλλού θα ήταν καλύτερα? Ναι, νομίζω ναι. Είχες πρόταση τότε να κατέβεις Αθηνά? Μόνο Αθήνα. Αθήνα είχα να πάω. Είχα να πάω εξωτερικό παντού. Δεν ήταν μόνο. Τότε με πήρε και ο Ιφκοβιτς όταν είχε την μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ. Και πήγε. Α, σε ήθελε και η ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Τότε με πήρε και με πήρε ο Ιφκοβιτς ο ίδιος. Και μου λέει, Παναώτη, όταν με πήρε το τηλέφωνο, νομίζω πως μου κάνα πλάκα. Δεν το πίστευα. Και μόλις καταλαβαίνω πως είναι ο Ιφκοβιτς, μου κόπηκε η αναπνοή. Να σου πω κάτι. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να σου κάνει πρόταση η ΑΕΚ, τα λεφτά θα ήταν καλά. Ήταν πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και είχες μια ομάδα που την έχτιζε ο Ντούσαν ο Ιφκοβιτς. Πώς παίρνεις την απόφαση να μην πας? Προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό σου. Όχι. Τότε πήγα στον ΠΑΟΚ. Απλά εγώ δεν ήθελα, ήμουν ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Με ήθελε η Βαλένθια, με ήθελε η Μπένετον. Είχα μεγάλες προτάσεις από παντού. Και παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η πόλη, ε? Ναι. Αγαπούσα πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη. Ήταν η δική μου στη Θεσσαλονίκη και δεν ήθελα να φύγω. Μετά ο ΠΑΟΚ μου έδωσε ένα τεράστιο συμβόλαιο, τεράστιο συμβόλαιο. Ήμουν ο πρώτος που πάτησα και με ανακοίνωσαν και έτσι ανακοινώθηκε και το παλατάκι. Πάντως δεν ήταν κακή επιλογή αν με ρωτάς, γιατί εκεί, αν φάνηκε στον Άρη ότι είσαι ηγέτης, στον ΠΑΟΚ φάνηκε 100% ότι είσαι ηγέτης. Ναι, εντάξει, σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο και φάνηκε πως ήταν έτσι και με πολύ μεγάλους παίχτες δίπλα μου. Ακριβώς. Δηλαδή έκανα φανταστική χρονιά και με τον ΠΑΟΚ. Απλά ξέρεις τι, μερικές φορές, όχι πως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν με αγάπησαν, όχι ο κόσμος δεν με αγάπησε που δεν το περίμενα τόσο, όλο αυτό, εντάξει. Απλά μερικά πράγματα για την ιστορία και μόνο, για τίποτα άλλο, μπορείς να τα αποφύγεις. Και τώρα η τελευταία κρίσιμη ερώτηση που την έχω και εγώ απορία. Τι ομάδα είσαι, ρε Παναγιώτη? Να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι. Δηλαδή δεν βλέπεις καθόλου μπάσκετ τώρα? Όχι, γιατί στεναχωριέμαι. Δεν βλέπω μπάσκετ. Το μόνο που βλέπω είναι λίγο ποδόσφαιρο. Λίγο ποδόσφαιρο πηγαίνω, βλέπω τον ανιψιό μου που είναι πολύ μικρός.
ως λίγο που παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό βλέπω μόνο. Ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω. Το μικρούλης μας. Δηλαδή αυτό... δεν βλέπεις δεν... Euroliga, δεν βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα. Λίγο. Να, είδα με την εθνική, μου άρεσε πάρα πολύ το ευρωμπάσκετ. Βλέπω, εντάξει, κανένα τελικό αυτό, γιατί στεναχωριέμαι, δεν θέλω. Γιατί το μπάσκετ για μένα δεν ήταν επάγγελμα, ήταν τρόπο ζωής. Ήταν μια φιλοσοφία ολόκληρη, δηλαδή ήταν η ζωή, δηλαδή ήταν το οξυγόνο στη ζωή. Αυτό, τίποτα άλλο. Θυμάσαι την απόφαση όταν πήρες να σταματήσεις, το σκέφτηκες πολύ? Θα σου πω ένα πράγμα, εφόσον τα λέμε όλα, και εντάξει φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο, εγώ θα σου πω γιατί πραγματικά είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Πραγματικά. Όταν έφτασε σε ένα σημείο να μου πει μετά από την τρίτη εγχείρηση συνεχόμενη στα γόνατά μου, μου είπε ο γιατρός, πάνω πρέπει να δεις, 24 χρονών, έτσι. 24 χρονών μου είπε, πρέπει πια να δεις την υγεία σου. Λέω, ρε γιατρέ, τι θες να μου πεις, θέλει να δω την υγεία σου. Μου λέει, πρέπει να σταματήσεις τον μπάσκετ. Νομίζω ότι αν κερδίσει ειδικά ο Άρης, είναι απίθανο να χάσει τον τίτλο του MVP ο Παναγιώτης Ελιαδέλης, ο οποίος κοντά στα άλλα παίζει και σοβαρά τραυματισμένο στη μέση με σπονδυλολίσθηση. Αν συγκράτησα σωστά τον όρο, σπονδυλολίσθηση. Ναι, πράγμα που καθιστούσε πολύ ιδιαίτερα προβληματική και την ίδια τη συμμετοχή του, και όχι μόνο παίζει, αλλά στο πρώτο μάτς έβαλε 31 πόντους, στο δεύτερο έχει ήδη 14. 3 rebound, ένα μόνο λάθος. Στα 24 λέμε τώρα, έτσι. Στα 24 μου λέει, πάνω μου λέει, έχεις κάνει 2 συνθετικά μοσχεύματα στα γόνατά σου, 2 χιαστούς και έναν χόντρο και ένα σπάσιμο κνήμης. Τι θα κάνεις, λέω, γιατρέ, λέω, είσαι τρελός, τώρα τελειώνει το συμβόλαιό μου, τώρα εγώ θα φύγω και να συζητάνε όλες οι ομάδες και τώρα θα μου πεις να σταματήσω το μπάσκετ. Μου λέει, δεν γίνεται. Και τότε, Γιάννη, δούλεψα τόσο πολύ, έκανα τέτοια πράγματα που κατάφερα να τα ανατρέψω όλα. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που έφευγες από το γήπεδο και υπέφερες? Όχι, πάντα υπέφερα. Κάνεις λάθος. Πάντα υπέφερα. Δηλαδή, το μεγάλο αν δεν είχες αυτούς τους τραυματισμούς, πώς θα γινόταν? Ναι, καλά τότε. Άστο, εντάξει. Και όμως δεν το έβαλες κάτω, έτσι. Σαν να σου λέω ένας τραγουδιστής να έκανε 4 εγχειρήσεις στο λαιμό. Στις φωνητικές χορδές κιόλας, ε. Ναι. Μάλιστα. Έχεις ανάλογη περίπτωση που ξέρεις τέτοια μπασκετβολίστα με δεν πολλούς? Όχι. Όχι, ε. Δηλαδή, να σε ρωτήσω και κάτι πολύ προσωπικό. Αυτοί οι τραυματισμοί τώρα σε επηρεάζουν στην καθημερινότητά σου? Πάρα πολύ. E-Daily Podcasts. Λοιπόν, Παναγιώτη, η συνέντευξη τελείωσε. Θέλω να σου πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά με έκανες να ξαναγαπήσω τη δημοσιογραφία. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και χάρηκα πολύ. Τα είπαμε πολύ ωραία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts.